Είμαστε και ο ένας πάνω από τον άλλο. Και μετά το φίλο. Έτσι. Λοιπόν, αρχικά η ελευθερία για τον Βαλάντι είναι μια βασική ηθική αξία στη ζωή του. Ο γάμος, ο οποίος είναι μια κοινωνική επιταγή, αντιτίθεται σε όλη αυτή την αξία. Αυτό. Είναι, πολύ είναι απόλυτα ειλικρινής. Είναι πολύ ξεκάθαρο, τώρα. Είναι απόλυτα ειλικρινής, βέβαια. Μου έκανε εμένα με εκείνη την ώρα, δηλαδή φάνηκε κιόλας στα μάτια μου, όταν μου το έλεγε αυτό, μπλόκαρα τελείως, γιατί μέσα από αυτό τελικά κατάλαβα ποιος είναι ο Βαλάντης. Ό,τι έχει να το πει θα στο πει και όταν θα σε σκεφτεί θα σε πάρει τηλέφωνο και αν δεν σε σκεφτεί δεν πειράζει τον άλλο χρόνο που θα σε σκεφτεί. Η αγάπη δεν νομίζω, δεν αποδεικνύεται έτσι. Έτσι ακριβώς. Για να μιλήσει ο Δημήτρης ο φίλος του και μετά θέλω να γυρίσω στη ζήλια στη ζωή. Δημήτρη μου, είναι έτσι όπως μας τα λέει ο Βαλάντης? Έτσι, έτσι. Μικρόφωνο νομίζω πρέπει να έχεις. Ή φοράς. Φοράς. Φοράει. Ωραία. Έτσι είναι. Όταν έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε σε κάποιον, θα μιλήσουμε εκείνη τη στιγμή. Το καθημερινό πιστεύω ότι... Φθύρι, είναι όπως τον έρωτα. Επιπτώσεις πάντα. Πόσα χρόνια ξέρεις τον Βαλάντη? Αρκετά. Είναι πάντα τόσο αφοπλιστικά ειλικρινής? Πάντα. Σε σένα έχει πει κάτι και να σε σοκάρει που να αφορά στη σχέση σας? Όχι βέβαια. Πάντα σου λέει την αλήθεια και ό,τι σκέφτεται? Έτσι ακριβώς. Απαιτεί και από τους φίλους του να είναι έτσι? Εσύ είσαι έτσι με τον Βαλάντη? Είσαι ειλικρινής ή κάτι αν θα σε ενοχλεί του λες μωρέ Βαλάντη? Ειλικρινέστατος πάντα, το ίδιο ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχει και χημεία. Μάλιστα. Βαλάντη με έστειλες, αδιάβαστη. Δεν τα λες όλα. Είναι κάτι που μπορούμε να πούμε να το πεις εσύ? Πάντως, Βαλάντη, όταν κάποια γυναίκα σε ζηλέψει, τρελαίνεσαι, σε τρελαίνει όλο αυτό. Πότε δηλαδή παραδίδεις τα όπλα και σηκώνεις τα χέρια ψηλά? Κοίτα, τώρα σε ζηλεύει χωρίς λόγο. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι σαν την πιπηλιά την πριν, δηλαδή. Είχε λόγο, είδε, σημάδι. Ναι, αυτό. Κοίτα, η φαντασία, όταν είσαι στον έρωτα, σίγουρα δημιουργείς σενάρια. Πραγματικά κι εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ζηλιάρης. Είσαι. Εννοείται, ναι, βέβαια. Όταν είμαι ερωτευμένος, ναι, βέβαια. Είμαι ζηλιάρης. Θα κάνω τα σενάριάκια μου, τις σκέψεις μου, τις περιέργειες. Αλλά αυτό μου αποδεικνύει βέβαια κιόλας ότι είμαι και ερωτευμένος. Τις σκέψεις σου, τις περίεργες. Τι σκέφτησε τότε? Σενάρια. Μπορεί να κάνεις πολλά σενάρια. Δηλαδή την ώρα που δεν απάντησε το τηλέφωνο, όταν πήρες τηλέφωνο, μπορεί να βάλεις οτιδήποτε στο μυαλό σου. Αν είναι έξω, μπορεί να φλερτάρει, μπορεί να... Δηλαδή είναι αρρώστια ο έρωτας για μένα. Με παρενέργειες βέβαια, όπως μια ασθένεια. Στις παρενέργειες αυτές είναι η ζήλια. Είναι η ενέργεια που σου δίνει βέβαια, ο έρωτας, πολλά πράγματα είναι ο έρωτας.